Είναι σαφέ λοιπόν ότι δημιουργείται ένα νέο τοπίο στην τοπική αυτοδιοίκηση με την απλή αναλογική. Αυτό το τοπίο μπορεί να οδηγήσει είτε σε συνενέσει είτε και σε βραχυκυκλώματα στη λήψη μικρή ή μεγάλη απόφαση. Είναι εδώ ο, Δημήτρης ο Δημήτρη ο Φρέσκο. Δημήτρη, έχει κάνει το χάρτη των Δήμων και των Περιφερειών, όπου έχουν εκλεγεί περιφερειάρχε και δήμαρχοι, αλλά έχουν πολύ λιγότερου δημοτικού περιφερειακού συμβούλου από την πλειοψηφία. Και να του δούμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχουν δήμαρχοι και περιφερειάρχε που έχουν εκλεγεί με τεράστιε πλειοψηφίε και έχουν ελάχιστου συμβούλου. λοιπόν, το μόνο βέβαια είναι ότι όλα θα φανούν στην πράξη, αλλά ώστε πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο κλειστένη, η απλή αναλογική στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, με την ποσόστοση του πρώτου γύρου και μόνο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο έβγαινε δεύτερο, έπαιρνε λίγου δημοτικού συμβούλου, του οποίου αυτού θα έχει και στην τελική <σχερ> αν <σχερ> Να. Για να δούμε τώρα το πρόβλημα άσκηση διοίκηση ε, χωρί πλειοψηφία, εκεί που, που, το έχουν. Το έχουν 7 νεοεκλεγεί περιφερειάρχε και 200. 20 δήμαρχοι παρακαλώ. Και βλέπουν το, το έργο, θα λέγαμε, να έρχεται μπροστά του. Δηλαδή την ενδεχόμενη ανάγκη για συγκυριακέ ε, συμμαχίε και πλειοψηφίε, ακόμα και για το πιο ασήμαντο θέμα, ακόμα και για την έγκριση μια εισήγηση σε ένα δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Να δούμε δύο παραδείγματα από την περιφέρεια που δεν έχουμε δείξει. Ο Παναγιώτη Ονίκα, που ήμασταν και χθε στην Πελοπόννησο, εκλέγει 17 περιφερειακού συμβούλου, σε σύνολο 51. Για να γίνει η λήψη μια απόφαση, ε, να, να πάρθει μια απόφαση στο Περιφερειακό Συμβουλίο, χρειάζονται 26. Ψήφι. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι δύσκολο, θα ψάχνει άλλου 9 υποστηρικτέ. δια εικόνα και στην περιφερειακή δυτική Ελλάδα. Εδώ ο Νεκτάρο Φαρμάκη από τον πρώτο γύρο έχει 19 περιφερειακού συμβόλου. σε σύνολο 51 σχεδόν, να δούμε και δύο ακόμη χαρακτηριστικά παραδείγματα ναι. από Δήμου τη Αδική. Ο Γιώργο Θωμάκο, το Δήμο τη Κυφυσιά, κλέγει 10 δημοτικού συμβούλου, σε σύνολο 41. Χρειάζεται 21 ψήφου για να γίνει η λήψη μια απόφαση. Και να πάμε και στον Κορυδαλό. Ο Νίκο Χρυσσαλά, σε μια δημοτική σύμβολη, σε σύγχρονο 41. Εδώ αξίζει να πούμε ότι ο αντίπαλό του στο δεύτερο γύρο, ο κ. Κασιμάτη, εκλέγει 15 Γιατί συμβούλους. είχε πάρει μεγαλύτερο ποσοστό, ποσοστό στον στο πρώτο, πρώτο γύρο. Ναι. Τώρα θα πει κανεί, θα αναρωτηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Ζέρβα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ακριβώ. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ναι. Και θα αναρωτηθεί κανεί τώρα τι φοβούνται την συνένεση, το διάλογο. Αυτό που λένε και υποστηρίζουν όλοι οι νεοεκλεγεί δήμαρχοι είναι ότι υπάρχει από τη μια η παράδοση και η εμπειρία ότι στο διάλογο και τη συνένεση δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν mm -hmm. πολύ και αλλά κυρίω αυτό που του φοβίζουν δεν θα έχει υπάρξει γρήγορη εξέλιξη στην υλοποίηση του προγραμματό του. Να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί πω μία από τι πρώτε του αποφάσει όταν θα εκλεγεί θα είναι να αλλάξει τον νομοκλειστένη και να καταργήσει την απλή αναλογική από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα γίνει όμω, αλλά τώρα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια πρέπει να λειτουργήσουν έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη.